Ήσουν ο θεατής με την καλύτερη οπτική γωνία στο παιχνίδι. Το βλέπεις μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν χρειάστηκε να επέμβεις. Παρ' όλα αυτά, το σκορ είναι 0-2. Ναι, ήταν μια βραδιά που μπορεί να μην χρειαστεί να κάνεις τίποτα, αλλά να χάσεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν μας βγήκε σήμερα. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, που υπάρχουν πολλά θετικά πράγματα μέσα στο παιχνίδι, και να προχωρήσουμε συνέχεια ακόμα πιο δυνατή. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα φυσικά για την ομάδα μας, αλλά πρέπει στη συνέχεια να είμαστε πιο δυνατοί. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε, και φυσικά να μας δώσει δύναμη έτσι ώστε να πορευτούμε καλύτεροι. Συνήθως σε βλέπουμε να κάνεις εσύ τις επεμβάσεις και να κρατάς τελικά το 0. Σήμερα δεν χρειάστηκε να επέμβεις και δέχτηκες 2 γκολ. Θυμάσαι άλλο τέτοιο παιχνίδι που να έχει εξελιχθεί έτσι στην καριέρα σου μέχρι στιγμής? Πρέπει να μαθαίνουμε μέσα από τα παιχνίδια, από τα λάθη μας. Νομίζω ότι η ομάδα είχε την κατοχή από το πρώτο λεπτό. Αλλά δεν φτάνει μόνο να έχεις την κατοχή, πρέπει να δημιουργείς, πρέπει να τρέξεις κιόλας πολύ. Νομίζω ότι βασικά δεν θέλω να ξαναρθεί μια τέτοια στιγμή, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να συμβούν. Μπορεί να γίνουν πολλές φάσεις και να μην δεχτείς γκολ, μπορεί να γίνει μια φάση και να δεχτείς γκολ. Πρέπει να είμαστε από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό συγκεντρωμένοι για να μην δεχόμαστε τέτοια γκολ. Η αντίδραση σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ποια είναι? Δεν μπορώ να πω, γιατί όπως είχατε δει και με τη Σπαρτάκ, είχαμε βγάλει αντίδραση και πολύ γρήγορα μάλιστα. Σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορούσαμε να ανατρέψουμε το 0-2 εις βάρος μας, αλλά πιστεύω ότι η συνέχεια είναι να κερδίσουμε αρχής γενομένης το παιχνίδι της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό, να πάρουμε την ψυχολογία με το μέρος μας και να συνεχίσουμε στις καλές εμφανίσεις.